σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, σε όλες τις περιοχές του εξωτερικού που βρίσκονται Έλληνες, στη Γερμανία, Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία, πού άλλο βρίσκονται. Παντού, λοιπόν. Παντού υπάρχει ένα Έλληνας. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Είμαστε εδώ πέρα και σήμερα, Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου. Είμαστε στην παρέα σας, να σας κάνουμε παρέα. Πριν ξεκινήσουμε να. Είναι η εορταστική εκπομπή. Σήμερα το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Θα ακούσετε πολλά κάλαντα, λοιπόν. Θα ακούσετε κάλαντα, θα ακούσετε έθιμα, θα ακούσετε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Δεν θα ακούσετε τίποτα όσον αφορά πολιτικά. Τίποτα σήμερα από πολιτικά. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα κάλαντα από την Ικαρία. Ικαριώτικα κάλαντα, λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Φέρτε μας κρασί λοιπόν να πιούμε και του χρόνου αμέσως να ευχηθούμε. Αμέσως το μυαλό στο ποτό. Να ευχηθούμε για το καλό. Για το καλό. Θα πιείς και αρκετό κρασί το μεσημέρι. Θα πιω, γιατί σήμερα λοιπόν είναι μια μεγάλη γιορτή και γιορτάζει πολλοί κόσμος. Γιορτάζει, θα ξεκινήσω από τις γυναίκες. Γιορτάζει η Χριστίνα.
Γιορτάζει η Χρύσα, γιορτάζει η Χρυσαυγή, γιορτάζει η Χρυσούλα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Χρύσα που είναι εδώ σήμερα και δουλεύει. Πρώτα απ' όλα, καλό κουράγιο λοιπόν, Χρύσα. Η Χρύσα που είναι εδώ σήμερα πάνω στη ζούγκλα και δουλεύει, να τη ευχηθούμε χρόνια πολλά. Και σίγουρα γιορτάζουν από άντρες ο Χρήστος. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ χρόνια μου πολλά, χρόνια πολλά μάλλον στον πατέρα μου που γιορτάζει. Χρόνια σου πολλά, μπαμπά. Χρόνια πολλά, κύριε Χρήστο, να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα όμως, όπως κάθε μέρα, τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, την 25η ημέρα του Δεκεμβρίου. Ξεκινάμε με το 274. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Αυριλιανός αφιερώνει ένα ναό στο Θεό Ήλιο την ημέρα που οι Ρωμαίοι γιορτάζουν τη χειμερινή ησημερία και την αναγέννηση του ήλιου. Ή αλλιώς Βρουμάλια. Το 336 γιορτάζονται για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα στη Ρώμη. Το 376 καθιερώνεται στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Βυζαντινής ο εορτασμός των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου. Το 1818 το τραγούδι του Franz Josef Gruber, το Silent Night, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ναό του Αγίου Νικολάου στο Όμπερντορφ της Αυστρίας. Όπως είπαμε και χθες στα γεγονότα τα χθεσινά σαν σήμερα, είχε γραφτεί σαν εχθές και σαν σήμερα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά. Το 1993 το περιοδικό Time ανακηρύσσει την προσωπικότητα της χρονιάς τους Γιτζάκ Ράμπιν, τον Γιασέρα Ραφάτ, τον Φρεντερίκ Ντεκλέρκ και τον Νέλσον Μαντέλα για τις ειρηνευτικές τους προσπάθειες. Οι δύο από αυτοί πια δεν ζουν, ούτε τον Νέλσον Μαντέλα ούτε τον Γιασέρα Ραφάτ. Λοιπόν, το 1995 είναι η κρίση των ημείων. Το τουρκικό φορτηγό πλοίο Φιγκένα Κατ προσαράζει σε αβαθή ύδατα κοντά στα ανατολικά ημεία και εκπέμπει σήμα κινδύνου. Ο πλοίαρχός του αρνείται βοήθεια από το λιμενικό, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε τουρκική περιοχή και ότι οι μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές της χώρας του. Πάμε όμως να δούμε τις σημαντικότερες γεννήσεις σας σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, η μία και σημαντικότερη γέννηση που έχει γίνει σαν σήμερα είναι αυτή του Χριστού. Έτσι λοιπόν, το 4 π.Χ. γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές. Το έτος 0 σύμφωνα με τον Διονύσιο τον Μικρό. Το 1887 γεννήθηκε ο Κόνραντ Χίλτον, ο Αμερικανός μεγαλοξενοδόχος που έδωσε το επώνυμό του στη γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων που την ξέρουμε και υπάρχει και μέχρι σήμερα. Το 1899 γεννήθηκε ο Χάμφρι Μπόγκαρτ, ο Αμερικανός ηθοποιός που έχει παίξει στην Καζαμπλάνκα και στο Γεράκι της Μάλτας. Πάμε να δούμε και ποιες είναι προσωπικότητες που έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Το 1868 πέθανε ο Λίνους Γκέιλ, ο Αμερικανός εφευρέτης του Λουκέτου και επιχειρηματίας. Το 1938 πέθανε ο Κάρελ Τσάπεκ, Τσέχος συγγραφέας που έγραψε κυρίως έργα επιστημονικής φαντασίας. Ήταν ο πρώτος που χρησιμοποιούσε σε έργο του τη λέξη ρομπότ, η οποία σημαίνει εργάτης στα τσέχικα. Και το 1977 γεννήθηκε ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο Άγγλος ηθοποιός. Πέθανε μάλλον ο Τσάρλι Τσάπλιν, γεννήθηκε στις 16 Τετάρτου του 1889. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Να ακούσουμε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, να ακούσουμε το... να κάνουμε έτσι μια μικρή επιλογή. Άλλωστε σήμερα όπως είπαμε είμαστε χαλαρά, ακούμε τραγουδάκια χριστουγεννιάτικα. Έχουμε βρει πολύ ωραία, να σου πω, χριστουγεννιάτικα τραγούδια με πολύ ωραία βίντεο κλιπ. Να ακούσουμε το Merry Christmas Baby, Rod Stewart. Λοιπόν, Τσίλο Γκριν με Rod Stewart, Merry Christmas Baby. I'd like to introduce to you, ladies and gentlemen, one of my all-time favorites, and I'm sure one of yours, Sir Rod Stewart. Feeling mighty nice, y'all. I got my music on the radio.
Rod Stewart, Merry Christmas Baby. Εμείς θα πούμε Merry Christmas Babies. Babies, σωστά, σωστά, σωστή η διορθωσή σου. Και επειδή είμαστε σήμερα εδώ και χαιρόμαστε που είμαστε σήμερα εδώ και είμαστε στην παρέα σας, θέλουμε να είστε κι εσείς στην παρέα μας, να μας μιλήσετε, να μας πάρετε τηλέφωνο. Γι' αυτό λοιπόν καλέστε μας στο 211-55-5500, στείλτε μας τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε μηνύματα, όπως έχουμε πει και λέμε καθημερινά, να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και φυσικά να μας βρείτε και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Περιμένουμε λοιπόν τα δικά σας μηνύματα. Αν έχετε κάποιο παιδάκι το οποίο σας έχει πει τα κάλαντα ή έχει κάνει κάποια χριστουγεννιάτικη ζουζουνιά, θα λέγαμε, μπορείτε λοιπόν να μας το στείλετε και εμείς να είστε σίγουροι πώς θα το βγάλουμε προς τα έξω στην εκπομπή. Σήμερα θα προτιμούσαμε να μας πάρετε βέβαια τηλέφωνο, να μας πείτε τις ευχές σας, να μας πείτε τα χρόνια σας πολλά, να πείτε χρόνια πολλά σε κάποιον αγαπημένο σας άνθρωπο. Εμείς ήδη έχουμε πίσω αγαπημένους μας ανθρώπους χρόνια πολλά, μπορείτε και εγώ εσείς. Εγώ ξέρω πώς τους έχω. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει πολλοί κόσμος. Είναι όπως είναι οι Γιώργηδες, ο Κώστας, η Μαρία, ο Γιάννης, που είναι ονόματα που είναι, υπάρχουν σε όλα τα σπίτια. Καλά, κοντοζυγώνει και το όνομα του Γιάννη, να πούμε χρόνια πολλά, και του Βασίλη. Από τώρα έχουμε, εδώ θα είμαστε. Ναι, εδώ θα είμαστε. Απλά σου λέω ότι όλες αυτές οι γιορτές είναι κοντά-κοντά. Αύριο είναι και γιορτάζει ο Μάνος, η Εμμανουέλα. Λοιπόν, τώρα, όμως σήμερα, Χριστούγεννα. Τι είναι τα Χριστούγεννα? Τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, τι είναι αυτή η γιορτή? Ναι, μεν τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο, αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε και κάποια πράγματα για αυτή την ημέρα. Τα Χριστούγεννα λοιπόν είναι μια σύνθετη λέξη της δημοτικής Χριστός και Γένα. Χριστούγεννα. Γεννήθηκε ο Χριστός. Δηλώνουν λοιπόν την ετήσια χριστιανική εορτή της γέννησης του Χριστού και κατ' επέκταση των συνόλων των εορτών από τις γεννήσεως μέχρι των Θεοφανίων. Γιορτές δηλαδή των Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται στις 25 Δεκεμβρίου σήμερα. Το χρονικό διάστημα λοιπόν που περικλεί τις γιορτές των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων ονομάζεται στη λαογραφία το 12ήμερο. Να πούμε όμως πως της εορτής των Χριστουγέννων προηγείται νηστεία 40 ημερών που αρχίζει από την εορτή του Απόστολου Φιλίππου, δηλαδή στις 14 Νοεμβρίου. Η υμνολογία της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας περιλαμβάνει λαμπρούς ύμνους για την μεγάλη αυτή εορτή των υμνογραφών της Εκκλησίας, όπως του Ρωμανού, του Μελωδού. Υμνογραφών. Των διασημότερων, έτσι ακριβώς, Έλενα, του Ιωάννου του Δαμασκηνού και του Κοσμά του Επίσκοπου και πολλούς άλλους, θα λέγαμε. Να πούμε πως η μέρα της εορτής του Απόστολου Φιλίππου, δηλαδή όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, στις 14 Νοεμβρίου, στο λαϊκό καλεντάρι χαρακτηρίζεται ως μικρή αποκριά, γιατί από την επόμενη αρχίζει η νηστεία των 40 ημερών για τα Χριστούγεννα, η οποία και λέγεται Μικρή Σαρακοστή. Αυτή η ημερομηνία σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής θεωρείται ως έναρξη των εορτών των Χριστουγέννων. Το χρονικό διάστημα που περικλεί τις γιορτές των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων ονομάζεται 12ήμερο. Να πούμε πως η εορτή των Χριστουγέννων είναι είναι η σημαντικότερη γιορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και είναι και από τις ακίνητες γιορτές. Δηλαδή δεν μετακινείται κάθε χρόνο. Όλες λοιπόν τις σχετικές διατάξεις για τις ακολουθίες αυτές τις βρίσκει κανείς στο τυπικό της Εκκλησίας. Τώρα στη Δύση, η εορτή των Χριστουγέννων εορτάζεται λαμπρότερα από εκείνη της Ανάστασης, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην Ανατολή. Θέλω να σου πω ότι η ανήμερα Έλληνα των Χριστουγέννων, σύμφωνα λοιπόν με το ελληνικό Ορθόδοξο Εορτολόγιο, γιορτάζουν αρκετά ονόματα, όπως και τους είπαμε και χρόνια πολλά, η Χριστίνα, ο Χρήστος, η Χρύσα και πολλά ακόμα ονόματα. Να σου πω λίγο κάτι έτσι που διαβάζω εδώ πέρα, ότι δεν το ήξερα βέβαια αυτό. Η Βηθλέμ, τόσο και τα Ιεροσόλυμα, είναι οι πόλεις οι οποίες γιορτάζουν τρεις φορές τα Χριστούγεννα. Ωραία. Δεν τη γιορτάζουν μία. Αλλά αφού λέμε για έθιμα και λέμε για το πώς γιορτάζει κάθε περιοχή, εδώ η Νικολέτα βρήκε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στο YouTube, το οποίο και εσείς, αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να μπείτε στο YouTube να τα βρείτε αυτά τα βίντεο και να μάθετε έτσι λίγα περισσότερα πράγματα για τα έθιμα. Έθιμα και κάλαντα των Χριστουγέννων, λοιπόν. Πάμε να το δούμε. Ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων από την Ελλάδα. Χριστουγέννων φέρνουν μαζί τους μια ατμόσφαιρα παραμυθιού.
Έρχονται να μας ξυπνήσουν όλη την ποίηση της καλοσύνης και της αγάπης και όλη μας τη χαμένη παιδικότητα. Σε κάνουν να θυμάσαι εκείνα που έζησες μικρός, εκείνα που άκουσες και εκείνα που διάβασες στα βιβλία με τα γλυκά κείμενα και τις αθώες εικόνες. Σε κάνουν να ονειρεύεσαι και γεμίζουν την ψυχή σου φως, όπως οι ώρες των παραμυθιών της γιαγιάς γύρω στο παλιό, μεγάλο χωριάτικο τζάκι. Σε μεταφέρουν πίσω, στα άσπρα χωριουδάκια με τα πολλά χιόνια και τα καλόιχα μικρά καμπαναριά. Κάλαντα, κάλαντα! Τα κάλαντα πήρανε το όνομά τους από τις αρχαίες ρωμαϊκές καλένδες, όταν ελεύθεροι και δούλοι, πλούσιοι και φτωχοί, μασκαρεμένοι και πιωμένοι, ξεχύνονταν στους δρόμους της Ρώμης να γιορτάσουν το διπλοπρόσωπο θεό Ιαννό, το θεό της ειρήνης και του πολέμου. Μα αν το όνομα είναι ρωμαϊκό, θερμένο και μεταφυτευμένο στο Βυζάντιο, το έθιμο είναι γνήσια ελληνικό. Ξεκινάει από την αρχαιότητα με το όνομα Ιρεσιόνη. Η Ιρεσιόνη ήταν σύμβολο και έθιμο μαζί. Γιορτάζονταν την άνοιξη και το φθινόπωρο για να παρακαλέσουν και να ευχαριστήσουν τους θεούς για την καρποφορία και την εφορία της γης. Όπως τώρα στα κάλαντα, έτσι και τότε, τα παιδιά παρέες-παρέες, κρατώντας μια κλάρα δάφνης ή ελιάς, στολισμένη με γυρλάντες του μαλλιού, την Ιρεσιόνη, ξεκινούσανε για τα σπίτια τραγουδώντας. Πάνω στο πατωμός, πάνω στο πατωμός.
Χριστούγεννα στη Θράκη γιορτάζονται σαν μια από τις πιο μεγάλες γιορτές, όπως και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Ειδικά όμως στη Θράκη και ειδικότερα στην περιοχή Εύρου, έχουμε μερικά έθιμα που νομίζω ότι δεν τα έχω συναντήσει εγώ σε άλλες περιοχές. Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι την παραμονή των Χριστουγέννων. Στο τραπέζι η νοικοκυρά πρέπει να συγκεντρώσει 9 φαγητά. Δεν ακούς πύρι στη ρούδα μου, ήρθα στο μαχαλά σου, νερκή μαχαλά σου ξυπνήσει κι εσύ βαριά κοιμάσαι. Ξύπνα να πας στην εκκλησιά, σημαίνουν οι καμπάνες, Χριστός γεννέται σήμερα, είναι γιορτή. Πήραμε λοιπόν και μία γεύση από τα έθιμα των Χριστουγέννων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από ό,τι είδατε και την κουλούρα της Δακίνθου. Θα τα ξαναπούμε όμως και στη συνέχεια. Θέλω άλλη μία φορά να πούμε μία μεγάλη καλημέρα στον κύριο Χρήστο, ο οποίος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Καλημέρα λοιπόν κύριε Χρήστο, χρόνια σας πολλά. Βλέπετε η κόρη χαμογελάει στο άκουσμα του μπαμπά της. Βέβαια. Χρόνια πολλά λοιπόν να τον χαίρεσαι. Χρόνια πολλά, μπαμπά. Ό,τι καλύτερο. Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα και χρόνια πολλά στη δική μου οικογένεια, όπου και εκείνη μας παρακολουθεί. Καλημέρα μπαμπά, καλημέρα μαμά. Σήμερα στέλνουμε στις οικογένειές μας. Στις άλλες μέρες μας βλέπουν ούτως ή άλλως οι οικογένειές μας. Απλά σήμερα λόγω των Χριστουγέννων στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλες τις οικογένειες εδώ πέρα, του Ανέστη. Και στη σύζυγο του Ανέστη να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και χρόνια. Χρόνια πολλά. Τον Νίκο, χρόνια πολλά Νίκο. Χρόνια πολλά Νίκο, σ' αγάπη που μας παρακολουθείς. Γενικότερα να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους μας, που κάποιοι δεν είναι εδώ πέρα σήμερα. Και κάποιοι είναι εδώ. Κάποιοι είμαστε εδώ, κάποιοι άλλοι δεν είναι. Σε αυτούς να πούμε που δεν είναι και δεν μπορούμε να τους πούμε από κοντά. Χρόνια σας πολλά σε όλους, να έχετε υγεία, ευτυχία. Υγεία το είπαμε. Υγεία, ευτυχία και οικονομική ευημερία. Ευημερία, οικονομική, λίγο. Εδώ, λίγο τα λες λίγο περίεργα. Αλλά ελπίδα, παιδιά, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Άγιες μέρες, πρέπει κι εσείς να διασκεδάσετε, να είστε χαρούμενοι με τις οικογένειές σας. Εύχομαι το σημερινό τραπέζι όλων, γιατί σίγουρα όλοι θα κάτσετε σε κάποιο τραπέζι σήμερα, είτε θα κάνετε εσείς το τραπέζι σε κάποιους άλλους, είτε θα σας κάνουν άλλοι το τραπέζι. Αυτό είναι πιο εύκολο, να σας κάνουν άλλοι το τραπέζι, να πάτε να φάτε, να κάτσετε, να πιείτε, να περάσετε, να έχετε μια όμορφη μέρα. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε μια ιστορία, σε μια χριστουγεννιάτικη ιστορία να δούμε. All time classic ιστορία. Ναι, αν και λίγο θλιβερή θα λέγαμε, αλλά είναι συγκινητική, πιο συγκινητική. Θα την έλεγα, όχι τόσο θλιβερή, είναι πιο συγκινητική. Εγώ πάντα με έπιαζε μια συγκίνηση όταν το έβλεπα ή το διάβαζα. Δεν υπάρχει χρόνος όπου να μην δω κάποιο βίντεο σχετικά με αυτό. Το θεωρώ. Μα και δεν νομίζω ότι υπάρχει και παιδί που, σαν παιδί και σαν ενήλικας, που είτε δεν το έχει διαβάσει το συγκεκριμένο που θα σας πούμε, ή δεν το έχει δει. Και μιλάμε. Για το κορίτσι λοιπόν με τα σπίρτα. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Πάμε λοιπόν όμως να το δούμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Nu skal du høre en historie, som jeg egentlig synes er vældig sørgelig, men som på en måde ender rigtig godt. Nu kan du selv se, hvad du synes. Altså, historien foregår en aften for mange år siden i en stor by, hvor der boede mange vigtige folk. Det var så grueligt koldt den aften. Det sneede, og det begyndte at blive mørkt. Så de havde travlt med at komme hjem. De skulle alle holde fest, for det var nemlig den sidste aften i året. Det var nytårsaften. I denne kulde og dette mørke gik en lille fattig pige på gaden. Hendes hoved var bart, og hun havde tynde slidte klæder på. Hun gik med nøgne fødder i et par gamle tøfler. Det havde været hendes mors tøfler, så de var alt for store. Hun så forskrækket efter hestevognen og bemærkede ikke, at en lille dreng fandt tøflerne og løb med dem. Hun kiggede fortvivlet efter dem, men så ikke andet end fødderne af dem, der travlt gik forbi.
Uden tøflerne gik den lille pige nu videre på blåfrostne små bare fødder. I et gammelt forklæde bar hun et bundt svovlstikker, og et andet bundt havde hun i hånden. Hele den lange dag havde hun ikke fået solgt en eneste. Ingen af de mange travle folk på gaden havde givet hende bare en lille mønt. Hun turde ikke komme hjem nu. Hendes far ville nok slå hende. Hun frøs så forfærdeligt, og hun var sulten. Lyset skinnede fra vinduerne, og fra bageren strømmede den dejligste duft af nybagte kringler. Hvad så, Arsie? Tak. Ja, så kom hjem i varme. Hun så på de mange mennesker, der havde travlt med at komme hjem. Pakkede sig så godt sammen, hun kunne. Men selvom hun prøvede at trække benene ind under sig, frøs hun bare endnu mere. Hendes små hænder var næsten døde kulde. En lille svovlstik kunne gøre godt. Ture hun bare trække en ud af bundet. Stryge den og varme sine fingre en smule. Stikken spruttede og begyndte at brænde. Men det var som om den kolde vind forsøgte at stjæle varmen fra hende. Hun skærmede flammen med hånden så godt hun kunne, men den blev bare mindre og mindre og kunne gå ud, hvornår det skulle være. Endelig! Hvor føltes det varmt og rart, næsten som et lille lys. Og lyset voksede. Det var et underligt lys. Det var som om hun sad foran en stor jernkakkelovn med lågerne åbne. Ilden brændte så velsignet, varmede så godt. Den lille pige var allerede ved at strække fødderne ud for også at varme dem. Men da stukkedes flammen, og kakkelovnen forsvandt. Hun sad bare med en stump af den udbrændte svovlstikke i hånden. Hun ville så gerne tænde en til. Det varmede så dejligt. Der var jo stadig mange svovlstikker tilbage. Bare en til. Hun blev nødt til at prøve igen. Hun ville bare se det dejlige lys en gang til. En ny svovlstik blev strøget. Den brændte. Den lyste. Og varmede noget så vidunderligt. Og det mærkelige lys kom også tilbage. Det var som om hun kunne se lige igennem muren på huset. Og pigen så et bord, dækket med en skinnende hvid dug. Med fint porcelæn og en dampende varm gås, fyldt med svisker og æbler. Den duftede helt vidunderligt. Men i det samme slukkede svovlstikken og det hele. Åh nej. Forsvandt. Mørket og den iskolde vind var tilbage. Hun måtte tænde en mere. Bare se lyset en sidste gang. Og endnu en svovlstik blev strøget. Den brændte og varmede igen de kolde fingre. Det mærkelige lys kom også tilbage. Så nu det dejligste juletræ. Det var endnu større og mere pyntet end noget, hun nogensinde havde set før. Mange lys brændte på de grønne grene, og julelysene gik højere og højere. Og hun så nu, at de var klare stjerner. En af dem faldt og gjorde en lang ildstribe på himlen. Svovlstikken gik ud, og pigen så op i den frostklare nat. Nu dør der en. Pigens gamle mormor,
som var den eneste, der havde været god mod hende, men nu var død, havde sagt, når en stjerne falder, går der en sjæl op til Gud. Pigen strøg straks igen en svovlstik. Mormor kom frem i lyset. Hun stod i glansen så klar, så skinnende, så mild og velsignet som på den varmeste sommerdag. Men denne svovlstik gik også ud, ligesom de andre før den. Den lille pige tog nu de allersidste svovlstikker i hånden. Når svolstikken går ud. Ligesom den varme kakkelån. Den dejlige gåsesteg. Og det står ved siden af juletræ. Som om med mormor. Og hun strøg i hast de sidste svolstikker, der var i bundet. Hun ville jo holde på mormor. Og svovlstikkerne lyste med sådan en glans, at det var klarere end den lyse dag. Mormor havde aldrig før været så smuk. Hun tog den lille pige i sin favn, og der var ikke længere koldt. Der var ingen sult, ingen angst. Var de hos Gud? Επιστρέψαμε και πάλι, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, και πάλι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, όπου και να βρίσκεστε. Μπορεί κάποιοι από τώρα να ετοιμάσετε το τραπέζι το βραδινό, το μεσημεριανό. Καλές προετοιμασίες να έχετε και καλά να περάσετε. Να πάμε να ακούσουμε όμως ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο τραγούδι από τον Ray Charles και Celebrate a Gospel Christmas. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe, just to make the season right. Yeah. I know. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. Lots of toys and
mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. How to do it? Don't hear me. It's been said many times, many ways. Merry Christmas to you. Σας και πάλι επιστρέψαμε, είμαστε εδώ παρέα σας σήμερα Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, όπου και να βρίσκεστε, να είστε καλά. Να περάσει καλά ο κόσμος σήμερα. Και να αύριο. Περάσει και να πιει. Ναι, σήμερα όσοι δουλεύετε αύριο, να πιείτε. Σήμερα. Έλα, εντάξει, οι περισσότεροι δεν δουλεύουν αύριο. Ναι, τι θέλω να πω, ότι να ούτε πιει ο κόσμος, αλλά να πιει. Ναι, ούτε κι εμείς. Να πιει, αλλά με προσοχή. Γιατί συνήθως τέτοιες μέρες γιορτινές βγαίνουν, όλοι πίνουν, τρέχουν μετά με τα αυτοκίνητα και γίνονται ατυχήματα. Όσο δηλαδή μπορείτε να προσέξετε παραπάνω, καλό υπάρχει είναι. Υπάρχει και άλλη λύση. Να πιείτε αφού θέλετε να πιείτε και να πέστε για ύπνο. Και αν είναι σε κάποιο συγγενικό σπίτι. Αυτό. Μ' αρέσει που λέω λίγο πιο πριν ότι καλύτερα να πάτε να σας κάνω το τραπέζι. Να κάνω, εγώ πάντως, να σας κάνω το τραπέζι και το κρεβάτι μετά. Εγώ δηλαδή. Πάντως Έλληνα θα πάω να μου κάνω το τραπέζι. Ναι. Δεν κάνω τίποτα σήμερα. Σήμερα, τίποτα. Εμένα τα έχουν ετοιμάσει όλα οι υπόλοιποι. Η Μανούλα φτιάχνει, ξέρεις, φαγητάκια και τέτοια πράγματα. Θα φτιάξει και αυτό το ωραίο γλυκό που είχε φτιάξει την ημέρα που είχαμε έρθει σπίτι σου. Το cheesecake. Το cheesecake, όχι, δεν νομίζω. Άμα φτιάξει, ξέρεις, ένα ταπεράκι όταν συναντηθούμε. Ακούσατε, κυρία Γεωργία, μην ξεχάσετε το ταπεράκι μου. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Να σου πω, έχω να σου φέρω κάτι πάρα πολύ ωραίο αύριο. Η Μανούλα, η δικιά μου, έφτιαξε κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Τους οποίους δεν τους έχεις ξαναφάει. Αυτά δεν θα τα λες, αυτά θα τα φέρνεις και μετά θα το λες. Και θα το δείξουμε έτσι να δείτε. Είναι φοβερός, πραγματικά φοβερός, παιδιά. Όχι, είναι ωραία. Είναι αυτό που λέμε εμείς εδώ πέρα ότι αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσεις πλακώσει. Αυτό κάνουμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, ελάγιες μέρες που είναι, πρέπει να λέμε και ωραία πράγματα. Εννοείται, εγώ δεν είπα το αντίθετο. Εννοείται να το πούμε και σε όλους το σώμα. Θες να πεις και χρόνια πολλά σε ένα ξεχωριστά. Πες το, έχουμε χρόνο. Σήμερα όση ώρα θέλεις. Είμαστε και πολλοί, ρε παιδί μου, άμα ξεκινήσω τώρα. Όντως, και εμείς έχουμε μεγάλο σώμα. Λοιπόν,
Ακούστε τώρα ένα θέμα που βρήκαμε. Όλοι ξέρετε ότι μάλλον ο κάθε λαός, η κάθε χώρα υποδέχεται τα Χριστούγεννα με διαφορετικό τρόπο. Στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, τα υποδεχόμαστε με το στόλισμα πιο παλιά του καραβιού, αργότερα του δέντρου, φτιάχνουμε μελομακάρονα, κουραβιέδες. Ουσιαστικά όμως υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες διαφέρουν ως προς το πώς υποδέχονται τα Χριστούγεννα. Να πάμε σε ένα μέρος στην Ολλανδία, όπου στην Ολλανδία Μαύρος Πέτρος, Σβάρτ Πιέτ ή Μπλακ Πίτερ ονομάζεται ο βοηθός του Άι Βασίλη. Στις κάτω χώρες ο αγαπημένος Άγιος των Παιδιών, ο Σίντερκλας, δεν καταφθάνει μόνο νωρίτερα από τις άλλες δικές χώρες, φτάνει στις 5 Δεκεμβρίου, παραμονή του Αγίου Νικολάου, αλλά εκτός από τους ταράνδους έχει τον βοηθό μαζί του. Ο Μπλακ Πίτερ λοιπόν έχει βαμμένο μαύρο το πρόσωπό του και απειλεί τα άτακτα παιδιά, πως θα τα πάρει μαζί του πίσω στην Ισπανία από όπου προέρχεται. Παλαιότερα ο σκοτεινός βοηθός είχε δημιουργήσει αμφιλεγόμενο ζήτημα ρατσισμού, καθώς παρουσίαζε το μαύρο στοιχείο ως κακό, γι' αυτό και πλέον η μαύρη μορφή του αποδίδεται στην κάπνα της καμινάδας. Δεν το ξέρετε, φαντάζομαι αυτό. Έλα όμως να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και τι γίνεται στην Γερμανία. Το τελευταίο λοιπόν στολίδι που μπαίνει στο χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι μια γυάλινη πράσινη πίκλα, η οποία κρύβεται καλά από τους γονείς μέσα στα κλαδιά. Το πρωί λοιπόν των Χριστουγέννων, όποιο παιδί βρει πρώτο την κρυμμένη πίκλα, παίρνει ένα special δώρο. Πολύ έξυπνο πάντως εκ μέρους. Η Γερμανία ξέρει το πώς θα βρει, δεν παίρνει δώρο. Να ξέρεις πάντως ότι στη δικιά μας τη Βασιλόπιτα την οικογενειακή, ο μπαμπάς μου, η οποία είναι κολόνα του σπιτιού, όποιος βρει το φλουρί, παίρνει ένα χρηματικό ποσό, αλλά χρηματικό ποσό πάντα έπαιρνε και ο δεύτερος. Α, ναι. Βέβαια, πάντα. Οπότε, λίγο μικρότερο. Να πάμε στην Ιταλία. Πάμε στην Ιταλία, όπου σύμφωνα με την παράδοση, δεν έρχεται ο Άι Βασίλης από την Κεσαρία, αλλά η Μπεφάνα. Ποια είναι η Μπεφάνα όμως? Λοιπόν, τα παιδιά παίρνουν τα δώρα τους από μια ευγενική γριά μάγισσα που τη λένε Μπεφάνα. Επειδή όταν οι τρεις μάγοι την κάλεσαν στο ταξίδι τους να συναντήσουν τον νεογέννητο Χριστό, εκείνη αρνήθηκε, ισχυριζόμενη ότι είχε πολλά να κάνει. Ωστόσο, αργότερα μετάνιωσε για την απόφασή της και από τότε περιπλανιέται σε όλο τον πλανήτη, αναζητώντας τους τρεις σοφούς και το θείο βρέφος, αφήνοντας τα δώρα από όπου περνάει. Και να πάμε σε κάτι παράξενο το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο στην Ουκρανία. Η αράχνη λοιπόν και ο ιστός αποτελούν παραδοσιακό στολίδι της χώρας. Ο μύθος μιλάει για μια φτωχή χείρα που δεν μπορούσε να αγοράσει στολίδια για την οικογένειά της. Όταν ξύπνησε λοιπόν το πρωί, βρήκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της όμορφο αδιακοσμημένο από μια αράχνη που είχε αφανεί εκεί και τον ιστό της. Έτσι λοιπόν ανάμεσα στα στολίδια, τα φώτα και στα δέντρα, έχουν πάντα κρυμμένη μια ψεύτικη αράχνη και έναν τεχνητό ιστό που θεωρείται ότι φέρνουν τύχη σε όποιον την βρει. Άκου τώρα. Πολύ έξυπνα. Εμένα μου αρέσουν να τα μαθαίνω αυτά τα έθιμα που έχουν άλλες περιοχές γενικότερα. Και αυτά πραγματικά δεν τα ήξερα μέχρι τώρα που έχουμε ακούσει. Να πάμε όμως στην Καταλωνία. Λοιπόν, στην Καταλωνία και σε κάποια τμήματα της Ανδόρας και της Πορτογαλίας οι άνθρωποι είναι πολύ προχωρημένοι. Κρύβουν λοιπόν ένα κάγκανερ και γνωστό και ως τον κύριο που τα κάνει. Στη Φάτνη του Ιησού. Είναι λοιπόν ένα αγαλματάκι στο οποίο αποτυπώνεται ένας Καταλανός χωρικός με το παραδοσιακό καπέλο και μαντίλι που έχουν στην φορεστιά του και τα φτωχικά του ρούχα, με τα ισόρουχά του κατεβασμένα την ώρα που κάνει την ανάγκη του. Πιστεύουν ότι υπενθυμίζει το ρόλο του ανθρώπου στην εφορία της γης, ότι οι ενέργειές του, καταλαβαίνετε, οι ενέργειές του, υπένουν τη γη διαβάζουμε. Και βοηθούν στην επίτευξη μιας καλής συγκομιδής. Θέλω όμως να περάσουμε μετά από αυτό το δημιουργικό, πώς να το πω, έθιμο. Έθιμο κοπριάς. Έτσι λοιπόν που μας είπε λίγο πριν η συνάδελφος Έλενα. Να περάσουμε λοιπόν στην Τσεχία, όπου οι γυναίκες έχουν βρει το μυστικό για να προβλέπουν την πορεία των ερωτικών τους. Για την ακρίβεια, τα Χριστούγεννα οι ανήπαντρες γυναίκες στέκονται με την πλάτη κολλημένη σε μια πόρτα και πετούν ένα παπούτσι τους στον αέρα. Αν το παπούτσι προσγειωθεί με τη μύτη να κοιτάει προς την πόρτα, η γυναίκα θα παντρευτεί μέσα στην επόμενη χρονιά. Αν όμως προσγειωθεί με το τακούνι να κοιτάει προς την πόρτα, η αγάπη θα αργήσει άλλον ένα χρόνο μέχρι να έρθει. Περίεργα πράγματα, βρε παιδί μου. Στην Νορβηγία, λοιπόν, πάμε στην Νορβηγία. Στην Νορβηγία, την παραμονή των Χριστουγέννων, έρχονται μάγισσες και ψάχνουν να βρουν σκούπες να τις καβαλήσουν για να πετάξουν. Οι νοικοκυρές κρύβουν όλες τους τις σκούπες από το σπίτι γιατί θεωρείται κακή τύχη, ενώ οι άνδρες πυροβολούν στον αέρα για να μην πλησιάζουν τα κακά πνεύματα. Πάμε όμως και στην Βενεζουέλα, όπου γιορτάζουν τα Χριστούγεννα από τις 16 του Δεκέμβρη.
Κάθε λοιπόν μέρα οι πιστοί καλούνται να προσέλθουν στην εκκλησία φορώντας πατίνια και μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία στα οχήματα. Τα παιδιά όμως δένουν στο πόδι τους μία κλωστή και την αφήνουν να κρέμεται από το παράθυρο. Την επόμενη μέρα όσοι πατινάρουν προς την εκκλησία τραβούν τις κλωστές για να ξυπνήσουν και να μεταφέρουν το χαρμόσιμο μήνυμα των Χριστουγέννων. Δεν θα μου φαίνονταν πολύ ευχάριστη να θυμάμαι να τραβάει μια κλωστή από το πόδι για να με ξυπνήσει. Διάβασε μας όμως και τι συμβαίνει και στην Ιρλανδία. Ισλανδία. Όχι Ιρλανδία. Στην Ισλανδία τα παιδιά από τις 12 έως τις 23 Δεκεμβρίου αφήνουν ένα παπούτσι στο περβάζι του παραθύρου τους. Ενώ κοιμούνται κάθε βράδυ, 13 μαγικοί λατζιούλ, οι τοπικοί, οι βασίλειδες δηλαδή, κατεβαίνουν από τα βουνά για να αφήσουν δώρα στα παπούτσια των παιδιών, που ήταν φρόνημα όλο το χρόνο. Στα άτακτα παιδιά βάζουν αντί για δώρο μια πατάτα μέσα στο παπούτσι. Θέλω λίγο να μου πεις την ατάκα που λένε συνήθως οι γονείς στα παιδιά τους, σχετικά με τον Άγιο Βασίλη. Ότι άμα είσαι καλό παιδί, θα σου φέρει δώρο. Ναι, το έχουμε ακούσει νομίζω όλα τα παιδιά αυτό κατά τη διάρκεια των παιδικών μας χρόνων. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μου άρεσε πάρα πολύ που πήραμε έτσι μια γεύση από τι σημαίνει στις γειτονικές χώρες. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και είναι πολύ όμορφο να ακούμε και να γνωρίζουμε πώς οι άλλοι λαοί περνάνε αυτές τις μέρες. Εάν κάποιος από εσάς ζει σε κάποιες από αυτές τις περιοχές ή έχει ταξιδέψει σε αυτές τις περιοχές. Ή και σε άλλες περιοχές τα έθιμα να πούμε. Ναι, που έχει έθιμα. Στείλτε μας ένα βίντεο, πάρτε μας τηλέφωνο και πείτε μας, κορίτσια, εμάς αυτή την περιοχή κάνουν αυτό. Στην Ελλάδα εντάξει τα έχουμε, θα τα πούμε τα ελληνικά έθιμα. Λοιπόν, και αφού μιλάμε για ελληνικά έθιμα, να πάμε να, να δούμε και να ακούσουμε ένα βίντεο με έθιμα χριστουγεννιάτικα.
Είδαμε λοιπόν, έκανα και μία τέτοιο, ήθελα να πιάσω το κινητό σου, Έλληνα. Το είδα, το πώς το πέταξε. Δεν το έπιασα, μάλλον μου πέσε κάτω. Γιατί συνοχλούσε εκεί που ήταν. Ρε παιδί μου, φοβόμουν να με χτυπήσει και λέω θα γίνει τώρα ήθελα να στο βάλω στο θόρυβο. Εν τω μεταξύ, το δικό μου κινητό είναι στο θόρυβο. Η Νικολέτα φοβάται να με χτυπήσει το κινητό μου και έχει το δικό της εδώ. Είναι, το δικό μου είναι στο θόρυβο, το δικό σου που είναι λίγο χτύπησε. Εντάξει και. Λοιπόν, μα μας παίρνουν να μας ευχηθούν χρόνια πολλά, μας πούν ότι μας παρακολουθούν. Καλά, τα δικά σου τηλέφωνα δεν έχουν σταματήσει να χτυπάνε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Λοιπόν, εμένα είδε, είναι ήσυχο, με παίρνει πάμε κανένας. Στην Ελλάδα. Πάμε στην Ελλάδα, πάμε στη Ζάκυνθο. Όπου ένα σπάνιο εορταστικό έθιμο συντηρούν με θρησκευτική ευλάβεια την παραμονή των Χριστουγέννων οι κάτοικοι τη Ζακύνθου. Πρόκειται λοιπόν για το κόψιμο τη χριστοπαραμονιάτικη κουλούρα. Λίγε ώρε πριν τη γέννηση του Χριστού, σε ένα τραπέζι λιτό λόγω τη νηστεία των προηγούμενων ημερών. Αλλά πλούσιο σε φαντασία και ενθουσιασμό. Να πούμε ότι όλα ξεκινούν αρκετέ ώρε πριν όταν οι κοκυρέ ζυμώνουν με τον παραδοσιακό τρόπο την κουλούρα. Μέσα λοιπόν σε ξύλινε σκάφε και με τη χρήση αλευριού πολύ καλή ποιότητα. Ψιλοκοσκινισμένη με πολλά αρωματικά βότανα και με αρκετή δόση από καρύδια, σταφίδια, σταφίδα, κρασί και λάδι, δημιουργούν ένα υπέροχο ψωμί αφράτο και εύρυθμο. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό το συγκεκριμένο ψωμί, αφού το στολίσουν με πολλά περίτεχνα σχέδια από το ίδιο ζυμάρι και αφού το εμπλουτίσουν με κάποιο χρυσό ή ασημένιο νόμισμα, χρυσό κατά προτίμηση θα είναι καλύτερο, όπως είπαμε που το αποκαλούν η ήρεμα, το ψήνουν σε φούρνο με ξύλα και το διατηρούν ζεστό μέχρι την βραδινή οικογενειακή συνέλευση, να το πω εγώ έτσι, γιατί συνέλευση είναι, στην οποία παίρνουν η μέρος. Η ορειτελεστία θα το χαρακτηρίζαμε, γιατί κάθονται έτσι πιο, ξέρεις, ο καθένας στην θέση του. Έχετε θέση στο σπίτι, ναι, συγκεκριμένες. Όχι, νομίζω έχουμε. Όχι, εντάξει, εγώ έχω συγκεκριμένη θέση με την οικογένειά μου, αλλά... Συνήθως οι πιο πολλοί στο σπίτι τους ξέρουν που κάθεται ο καθένας στην καρέκλα. Ναι, ναι, ναι. Την καρέκλα του μπαμπά μου δεν την πειράζει κανείς. Πάση περιπτώσει, να πούμε όμως ότι η παραμονή Χριστουγέννων το απόγευμα η οικογένεια μαζεύεται στο εορταστικό τραπέζι, το οποίο φιλοξενεί στο κέντρο του τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη κουλούρα, μία νταμιτζάνα κόκκινο κρασί και τα πιάτα για το βραδινό έδεσμα. Το έδεσμα δεν είναι άλλο από μία μπροκολόσουπα. Ναι, βλέπεις πώς το είπα. Που φτιάχνεται μέσα σε λίγα λεπτά από τις νοικοκυρές και σερβίρεται με λεμόνι, ντόπιες ελιές και κρεμμύδι. Όλα τα φαγητά είναι νηστίσιμα και υγιεινά. Όχι, και ούτε έχω την περιέργεια να δεν πάω. Δεν ξέρω, εγώ δεν ήθελα να το δοκιμάσω, αλλά. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν σου το έχω πει ποτέ, ότι εγώ, ό,τι φαγητό δεν περιέχει κρέας, δεν το θεωρώ φαγητό. Ξέρω, το ξέρω, την ξέρουμε νομίζω όλη αυτή την μανία, α πούμε. Εντάξει. Δεν ξέρω αν φταίει ότι ο μπαμπάς μου είναι χασάπης. Αλλά δεν τρώω τίποτα άλλο, δεν θεωρώ δηλαδή τα φασολάκια φαγητό μεσημεριανό. Θεωρώ, το θεωρώ πώς να σου το πω. Αν είχε φασολάκια όμως και λίγο κρέας μέσα, είναι ναι, τότε άντε, κάνω την καρδιά μου πέτρα, τον τρώω. Αλλά γενικότερα, τώρα να σου πω κάτι, φτιάχνεις εκεί μία σούπα, έχω πάει σε σπίτια και φτιάχνω σούπα με ρύζι. Τι φαγητό είναι αυτό? Αν είναι μια κρεατόσουπα, μια κοτόσουπα. Ναι, παιδί μου, με ένα λεμόνι. Εμένα δεν μου αρέσει το ρύζι πάλι απ' την άλλη. Δεν μου αρέσει το ρύζι στη σούπα. Το πιλάφι μου αρέσει εμένα, το ρύζι δεν μου αρέσει. Το άλλο, πώς λέγεται, μανεστράκι. Μανέστρα. Μανέστρα, αυτή μου αρέσει μέσα στη σούπα, όχι το ρύζι, το γλασέ. Όπως βλέπετε σήμερα, έχουμε ξυπνήσει. Καθόμαστε έτσι εδώ πέρα, συζητάμε για αυτά που φτιάχνουν σε άλλες περιοχές, τι τρώνε, τι πίνουν. Και εμείς εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, αν και είναι πρωί, η ώρα είναι 10 παρα 10 περίπου, μας έχει πιάσει μία πίνα. Το συζητάγαμε πριν που βλέπαμε το βίντεο με τα έθιμα. Έχουμε πεινάσει πάρα πολύ και περιμένουμε πώς και πώς να φτάσουμε σήμερα στο σπίτι, στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι και να φάμε. Φαντάζομαι όλοι κι εσείς έχετε φτιάξει χριστουγεννιάτικα τραπέζια. Στείλτε μας φωτογραφίες να τα δούμε τα χριστουγεννιάτικά σας τραπέζια. Στείλτε μας φωτογραφίες να δούμε το χριστουγεννιάτικο σας δέντρο. Είναι πολύ ωραίο. Θα κάνουμε μια συλλογή και θα παρουσιάσουμε την άλλη εβδομάδα που είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Θα παρουσιάσουμε τα ομορφότερα δέντρα του και τραπέζια. Και τραπέζια και τραπέζια. Στείλτε τα μας λοιπόν, ξέρετε τους τρόπους επικοινωνίας σας. Θα τους πούμε λοιπόν άλλη μια φορά. Μπορείτε και εσείς να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@papakizoungla.gr. Μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com. Μας στέλνουν βέβαια μηνύματα, πολλά στο Facebook, διαβάζουμε εδώ πέρα. Μας στέλνουν χρόνια πολλά, κορίτσια, να είστε καλά με υγεία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο, χρόνια σου πολλά και σένα. Διαβάσαμε ένα μήνυμα τώρα συγκεκριμένο.
Θα διαβάσουμε κι άλλα όσο περνάει η ώρα. Να συνεχίσουμε όμως, πες μας λίγα ακόμα για την... πες μας, όχι, αφού ήσουν εκεί, πες μας το Χριστουγεννιάτικο Στεφάνι. Τι είναι το Χριστουγεννιάτικο Στεφάνι? Λοιπόν, θέλω να σου πω, Έλενα, για το Χριστουγεννιάτικο Στεφάνι, όπου στα χωριά συνηθίζουν λοιπόν να κρεμάνε στους τοίχους και στις εξώπορτες ολόκληρες πλεξούδες από σκόρδα που πάνω τους καρφώνουν μοσχοκαρφιά, δηλαδή γαριφαλάκια για να διώξουν την κακογλωσιά που καρφώνει την ευτυχία του σπιτιού τους. Διακοσμημένο λοιπόν με χριστουγεννιάτικα στολίδια, το Στεφάνι από έλατο στην εξώπορτα, εκτός από, από το καλωσόρισμα στους καλεσμένους, φέρνει και τύχη στο σπίτι. Πολλά σπίτια βλέπουμε με Στεφάνι στολισμένο. Βασική όμως είναι η ύπαρξη και του σκόρδου, όπου μυρίζει και τέλεια, στο δέσιμο λοιπόν που προφυλάσσει από το κακό μάτι. Έχω περάσει σε σπίτια, ρε παιδί μου, τώρα που πας σκόρδο, και έχω δει, πώς το λένε το ολόκληρο το κλαδί που έχει τα σκόρδα τα πολλά. Πώς το λένε αυτό, που κρέμεται το σκόρδο. Όχι το σκόρδο, αυτό που είναι ολόκληρο, το κλαδί που έχει 18-20 σκόρδα πάνω. Τι σημαίνω, ένα ματσάκι με σκόρδα μετά, ναι, πολλά. Και βλέπεις λοιπόν ένα ομόρφο καινούριο σπίτι και κάπου δεξιά. Είναι για το μάτι, αυτό το κάνω από παλιά. Ρε παιδί μου, είναι για το μάτι, αλλά είναι ανάγκη να βάλεις 300 σκόρδα έξω από το σπίτι. Μπορεί να είναι, ξέρεις πώς λένε, το τρυπνώνω το ωφελή μου. Το κρεμάνι να μένει για το κακό μάτι και η νοικοκυρά, αντί να τα έχει κάπου, ποτέ να το παίρνει. Κάνε τη δουλειά της. Πάμε όμως. Δεν είμαστε συγκεντρωμένοι σήμερα, λέμε κι άλλα. Γι' αυτό και περιμένουμε και σας, πείτε μας και πάρτε μας τηλέφωνο. Λέτε να συζητήσουμε όλοι. Είμαστε εδώ πέρα μια φιλική ατμόσφαιρα γιορτινή. Θα ακούσουμε τραγούδια, θα κάνουμε. Να πάμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Για πες μας για την Κρήτη λοιπόν. Στην Κρήτη. Το Χριστόψωμο. Το Χριστόψωμο. Χριστόψωμο. Όχι. Α, εγώ έχω φάει πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Ξέρεις τι έχω φάει στην Κρήτη φέτος που πήγα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Το. Σφακιανή πίτα. Σφακιακή. Η σφακιανή. Σφακιανή. Εν πάση περιπτώσει την πίτα λοιπόν στα σφακιά που έφαγα, η οποία είναι με μιτζίφρα, πολύ λεπτή πίτα και πάνω σε δουλεμένη. Το ξέρω, έχω πάει και εγώ στην Κρήτη. Πάρα πολύ ωραίο να πω. Εν τω μεταξύ πέρασα τέλεια εκείνη την ημέρα στα σφακιά. Είναι πολύ ωραία η Κρήτη. Γενικότερα να στείλουμε και τα χαιρετίσματα μας στην Κρήτη και τα χρόνια μας πολλά, αφού μιλήσαμε για την Κρήτη. Σε όλες τις περιοχές στέλνουμε βέβαια τα χαιρετίσματά μας και τα χρόνια μας πολλά. Πάμε όμως να πούμε λίγο για το Χριστόψωμο, όπου το ζήμωμα του Χριστόψωμου στην Κρήτη είναι ένα έργο θείο και έθιμο καθαρά χριστιανικό. Για το χριστουγεννιάτικο λοιπόν τραπέζι, το Χριστόψωμο είναι ευλογημένο ψωμί, αφού θα στηρίξει την ζωή του νοικοκύρη και της οικογένειάς του. Χρησιμοποιούν καλό αλεύρι και ακριβά υλικά όπως ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα και γαρίφαλα. Μαζεύονται οι γυναίκες του σπιτιού και μέχρι να γίνει το προζύμι τραγουδούν: Ο Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει. Το προζύμι για να γίνει. Ωραίο. Πολύ όμορφο αυτό λοιπόν. Πλάθουν λοιπόν το ζυμάρι, παίρνουν τη μισή ζύμη και φτιάχνουν μια κουλούρα. Με την υπόλοιπη φτιάχνουν σταυρό με κουλούρες από την ζύμη και στο κέντρο βάζουν ένα σπράδι, ένα καρύδι που συμβολίζει την γονιμότητα. Είναι άσπαστο καρύδι. Και, ναι. Το οποίο συμβολίζει λοιπόν την γονιμότητα. Στην υπόλοιπη επιφάνεια σχεδιάζουν σχήματα με το πυρούνι για να βγάλουν το κακό μάτι και να καρφώσουν την κακογλωσιά. Και να πάμε, μάλλον στην κεντρική Ελλάδα. Να πάμε στην κεντρική Ελλάδα που έχουν ένα έθιμο το οποίο ονομάζεται το τάισμα της βρύσης. Τα μεσάνυχτα λοιπόν της παραμονής των Χριστουγέννων γίνεται το λεγόμενο τάισμα της βρύσης σε χωριά της κεντρικής Ελλάδας. Οι κοπέλες στα χαράματα πηγαίνουν στην πιο κοντινή βρύση. Γελάω γιατί κάτι θυμήθηκα τώρα. Θα σου πω. Λοιπόν, πάνε οι κοπέλες λοιπόν στην πιο κοντινή βρύση για να κλέψουν το άκραντο νερό. Ή όπως είναι γνωστό, αυτό το κάνω και στο δικό μου το χωριό, το αμύλητο νερό. Ονομάζεται αμύλητο γιατί σε όλη τη διάρκεια από την βρύση μέχρι και το σπίτι δεν βγάζουν μηλιά. Όταν λοιπόν πάρουν το νερό, αλείφουν τη βρύση με βούτυρο και μέλι με την ευχή ότι όπως τρέχει το νερό, να τρέχει και η προκοπή στο σπίτι. Και όπως είναι γλυκό το μέλι, έτσι να είναι γλυκιά η ζωή τους. Έτσι λοιπόν, για να έχουν καλή σοδειά, όταν φτάνουν εκεί, την ταΐζουν με διάφορα προϊόντα όπως βούτυρο, ψωμί, όσπρια, τυρί ή κλαδί ελιάς. Έλεγαν μάλιστα ότι όποια κοπέλα πήγαινε πρώτη στη βρύση θα ήταν η πιο τυχερή όλο το χρόνο. Έπειτα να πούμε πως έριχναν στη στάμνα που έφερναν νερό ένα βατόφυλλο και τρία χαλίκια. Κλέβουν το νερό από τη βρύση και γυρίζουν στο σπίτι τους πάλι αμύλητες μέχρι να πιούνε όλοι το άκραντο νερό. Με το ίδιο νερό ραντίζουν και τις τέσσερις γωνίες του σπιτιού και σκορπίζουν και τα τρία χαλίκια στο σπίτι. Στη λαϊκή μας παράδοση ο βάτος φέρνει αισιοδοξία και καλά μαντάτα και διώχνει τα ξόρκια. Πριν πάμε στο επόμενο, βάλουμε ένα τραγουδάκι. Βάλε όποιο θέλεις και σου αρέσει. Διάλεξε και βάλε, Ανέστη, γιατί και εσύ σήμερα.
Τέλεια, λοιπόν, θα ακούσουμε. Καλά, είναι πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο απόσπασμα. Θα ακούσουμε Celtic Woman. Είναι ο γνωστός σε όλους, μικρός τυμπανιστής, αλλά είναι τρομερή ερμηνεία από την Celtic Woman. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Και όμορφε, ε. Με λέει. Η ξανθούλα ήταν πολύ ωραία. Και μου αρέσει και το φόρεμα και τη ροζ. Διάβασα τώρα κάπου στο Facebook. Λέει: ωραίο φόρεμα. Τουαλέτα είναι. Πιανού, ποιο είναι ο αλέτα. Λοιπόν, όπω βλέπετε, έχουμε πολύ διάθεση, αλλά. It's Christmas time, baby. It's Christmas babies, είπαμε. Baby, όχι, απευθύνομαι σε σένα. Σε μένα. Και εγώ απευθύνομαι σε όλους εσάς. Λοιπόν, babies. Τελείωσε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Θες να πούμε τα κάλαντα. Τα είπαμε χθες με την Κυριακή. Τα είπατε. Βέβαια. Όχι, εντάξει, μην το πω. Τα είπαμε. Κάνω μία πλάκα. Είπαμε.
Εγώ θα σα πω τα κάλαντα τη πρωτοχρονιά. Έχουμε παραμονή πρωτοχρονιά, έχουμε κάλαντα των φώτων, ειδικά των φώτων είναι πάρα θα πολύ. Θα τα πω εγώ γιατί γιορτάζει ο μπαμπά μου. Α, ναι, ναι, σε παρακαλώ. Θα τα χρόνια πολλά, μια και καλά, οπότε θα πει εσύ τα κάλαντα φώτων. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο μα. Πάει και σήμερα, τελειώσαμε, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, όπου και ό,τι αν κάνετε. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας και από όλη την ομάδα εδώ πέρα να είστε καλά, να έχετε καλές γιορτές, να έχετε υγεία, αγάπη, ευτυχία, να έχετε χρήματα. Δεν απαραίτητα να είναι πολλά, να τα έχετε όμως, να κάνετε ό,τι μπορείτε. Θέλω να σας πω κάτι. Λοιπόν, σήμερα θα πάω στο λέμε κάθε φορά κλείνουμε, κάτι, θα πούμε κάτι. Λοιπόν, θα πούμε. Σήμερα σου είπα ότι δεν θα μαγειρέψω. Εγώ θα μαγειρέψουν για μένα, καθώς θα πάω στο θείο μου, γιατί γιορτάζει κιόλας. Να τον χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά λοιπόν, θεία μου. Κάθε φορά λοιπόν που πάω εκεί, του κάνω ειδική παραγγελία να μου φτιάξει κάτι. Έτσι, να μου φτιάξει κάτι συγκεκριμένο. Και του είπα, τον πήρε τηλέφωνο χθες, του λέω χρόνια πολλά, θεία, βουρουβουρουβουρου, θα έρθω αύριο. Εντάξει, θα έρθω. Μην ξεχάσεις αυτό που λέγαμε. Τι είναι αυτό που λέγατε? Θα σου πω μετά. Τώρα μου λες όλο αυτό. Είναι φαγητό. Μου λες όλο αυτό για να μου πεις, θα σου πω μετά. Ναι, είναι φαγητό. Χάσαμε δηλαδή. Θα σου πω. Είναι φαγητό και είναι τα τέλεια μπιφτέκια που φτιάχνω θείο μου. Άρα, χάσαμε ένα λεπτό δηλαδή. Γιατί επρόκειτο για τα μπιφτέκια τη Νικολέκη. Έτσι. Ακριβώς λοιπόν είναι η αγαπημένη μου. Το αγαπημένο μου. Χριστουγεννιάτικο φαγητό. Όχι, μωρέ, γενικότερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, του είπα ότι οτιδήποτε και να φτιάξει το χριστουγεννιάτικο σου τραπέζι, θέλω να έχει και αυτό. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, όπου και να βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, Αμερική, Γερμανία, Αυστραλία, σε όποιες τέλος πάντων περιοχές βρίσκεστε, να έχετε καλές γιορτές, χρόνια πολλά. Να πούμε επίσης στους ναυτικούς, τους Έλληνες, οι οποίοι δεν είναι στα σπίτια τους αυτή τη στιγμή, να τους ευχηθούμε επίσης καλές γιορτές, να έχετε ήρεμες θάλασσες και καλά ταξίδια. Τι άλλο εύχονται αυτές τις μέρες? Άλλη μια φορά λοιπόν χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στον μπαμπά της Έλενας. Να πω και στη μαμά σου να τον χαίρετε. Κυρία Γεωργία, να τον χαίρεστε. Να είναι γερός, δυνατός και να είναι νέος έτσι όπως φαίνεται. Γιατί ο μπαμπάς της Έλληνας δεν τον έχετε δει, εγώ τον έχω δει. Φαίνεται πάρα πολύ νέος. Μα είναι νέος, είναι νεότατος. Είναι νεότατος. Και η μαμά είναι νεότατη, βέβαια. Και η μαμά. Η μαμά είναι μια κούκλα. Λοιπόν, να χαιρόμαστε όλες τις οικογένειές μας βασικά. Και εγώ τη δικιά μου, και η Νικολέτα τη δικιά της, και ο Ανέστης να εδώ χαίρω, πέρα λοιπόν, τη δικιά του. Και εγώ τη δικιά μου οικογένεια, η οποία με περιμένει αγωνιωδώς αυτή τη στιγμή. Και του χρόνου λοιπόν να είμαστε κάπου καλύτερα. Τα δικά του. Χρόνια λοιπόν πολλά σε όλους, να περάσετε όμορφα, να φάτε, να πιείτε, να πορεύσετε. Να πούμε ότι ακολουθεί ο Κώστας Μπετινάκης με τον έναν τρελό τρελό κόσμο, γιατί είμαστε όλοι εδώ πέρα σήμερα, είμαστε εδώ πέρα για να σας κρατάμε παρέα. Νόμως, είμαστε όλοι τρελοί. Έχουμε μια τρελή χριστουγεννιάτικη. Όλοι. Μας βλέπεις, φαντάζομαι, πως χαμογελάμε. Σήμερα είναι λόγω του Χριστουγέννων, είναι το πνεύμα το Χριστουγέννων που έχει μπει μέσα μας, έτσι θέλουμε να σας μεταδώσουμε αυτήν την ευχάριστη χαρά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι τις γιορτές, βασικά όλο τον καιρό, αλλά τις γιορτές πρέπει να δίνουμε την αγάπη μας απλόχερα. Τόσο στους αγαπημένους μας ανθρώπους, όσο και στους ανθρώπους που χρειάζονται την αγάπη μας και τη βοήθειά μας. Όπου το είπαμε και χθες, εάν κάτι σας περισσεύει, φτιάχνετε όλοι γιορτινά τραπέζια σήμερα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Εάν κάτι σας περισσεύει και μπορείτε να το δώσετε, δώστε τον σε κάποιον που έχει ανάγκη και μπορείτε να τον βοηθήσετε. Τέτοιες μέρες, οι καλές πράξεις, να ξέρετε, πάντα οι ότι επιστρέφονται πίσω στο διπλό και στο τριπλό όταν βοηθάτε. Λοιπόν, κλείνουμε λοιπόν με τα ποντιακά κάλαντα. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, γεια σας! Γεια σας!